Θα διαβάσω κι εγώ έναν ψαλμό, αδερφή, και είναι από τη σελίδα 577. Είναι ο ψαλμός 130, αδερφή. Είναι 8 εδάφια με τη χάρη του Θεού. «Εκ φαρθέων έκραξα προς σε, Κύριε. Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Ας είναι τα ότα σου προσεκτικά εις τη φωνή των δεήσεών μου. Εάν, Κύριε, παρατηρείς ανομίας, Κύριε, τις θέλει δυνηθεί να σταθεί. Παρασύ όμως είναι συγχώρεσης, δια να σε φοβώνται. Προσέμεινα τον Κύριο, προσέμεινε η ψυχή μου και έλπισα επί των λόγων αυτού. Η ψυχή μου προσέμεινε τον Κύριον, μάλλον παρά τους προσμένοντας την αυγή. Ναι, τους προσμένοντας την αυγή. Ας ελπίζει ο Ισραήλ επί τον Κύριον, διότι παρά το Κυρίο είναι έλεος και λύτρωσης πολύ παρά αυτό. Και αυτός θέλει λυτρώσει τον Ισραήλ από πασών των ανομιών αυτού». Δόξα στο Θεό, αδελφέ. Βλέπουμε το λόγο του ψαλμοδού, ένας λόγος, αδελφή, ο οποίος όντως βγαίνει μέσα από την καρδιά του, μέσα από την ψυχή του, αδελφέ. Δόξα στο Θεό. Κάποτε δεν γνωρίζαμε τον Θεό, δεν είχαμε την αλήθεια, αδελφή. Δόξα στον Κύριο. Ήρθε όμως η στιγμή να γνωρίσουμε τον Κύριο της δόξης. Είδαμε το χέρι του, αδερφή, μπορώ να πω, δυνατό μέσα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο, αδερφή, έτσι δεν είναι? Είδαμε το πώς ενέργησε. Και μέσα στις στιγμές της αδυναμίας σου, μέσα στις στιγμές της δυσκολίας σου, με τον ίδιο και αυτό τρόπο πρέπει να πλησιάζουμε στο Θεό, αδερφή. Όπως τις πρώτερες ημέρες, μπορώ να πω, τις οποίες γνωρίσαμε τον Κύριο. Εδώ, αδερφή, έρχεται και μιλάει ο άνθρωπος του Θεού και τι λέει? «Εκ βαθέων έκραξα προς έλε, Κύριε», μέσα από την ψυχή μου, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, δόξα στον Θεό. Και πολλές φορές, αδερφοί, έχουμε την ανάγκη αυτή να πλησιάσουμε στο Θεό, διότι γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος ακούει και τις δεήσεις και τις παρακλήσεις, γνωρίζει το πρόβλημά σου, δόξα στον Κύριο, αδερφοί. Αλλά εμείς οφείλουμε να πλησιάσουμε στο Θεό, για να πλώσει ο Θεός στο χέρι του και εμείς να αρχίσουμε μετά και να το δοξάζουμε, αδερφοί. Ας έχει δόξα το όνομα του Θεού. Πολλές φορές λέμε, αδερφοί, το πώς ο Θεός ενέργησε μέσα στη ζωή μας, το πώς μας ελευθέρωσε, δόξα στο Θεό, αδερφοί. Αλλά θυμόμαστε, αδερφοί, μετά αυτά το οποίο ο Θεός έκανε μέσα στη ζωή μας. Και συνεχίζει και λέει: «Κύριε, εις άκουσον, λέει, της φωνής μου». Δηλαδή επίμονα ζητάει από το Θεό, ώστε ο Θεός να ακούσει, λέει, τη φωνή του. Δεν θα πάμε, αδελφοί, ένα λεπτό στην προσευχή. Θα σου πω μια εμπειρία την οποία έκανα εχθές, αδελφοί. Εκεί που έφτιανα τη γυμναστική, πήγα σε ένα δύσκολο μηχάνημα πάνω. Έχει σημασία αυτό που θα σας πω, αδελφοί. Λέω: «Μισή ώρα τι είναι, γρήγορα, εγώ θα την κάνω. Μισή ώρα». Στα πρώτα δύο λεπτά, δεν περάσαν δύο λεπτά, λέω, τι έκανα, λέω. Λέω, θα κατεβώ κάτω. Θα σας πω, αδελφοί, κάτι. Πάμε στην προσευχή. Πάμε και ζητάμε από το Θεό. Περνάνε δύο λεπτά, λέω, θα σηκωθώ. Μέσα σου είναι αυτός ο που σε λέει σήκω τώρα δύο λεπτά, πάνε στην κουζίνα, κάνει αυτό εκεί. Λέω, όχι, λέω, και μου ήρθε αυτό ακριβώς στη σκέψη, αδελφοί. Όχι, λέω, θα κάνω άλλα μέχρι τα πέντε λεπτά. Συνεχίζω στα πέντε λεπτά, περνά τα πέντε λεπτά. Λέω, θα κατέβω. Λέω, όχι, λέω, θα μείνω. Δηλαδή, αδερφοί, τι θέλω να πω? Πέρασε μισή ώρα, αδερφοί. Έτσι, αδερφοί, επίμονα να ζητάμε από το Θεό. Και αυτό θα πει: «Εκ βαθέων έκραξα προς σε, Κύριε, μέσα από την ψυχή μου. Θέλω να ακούσεις τη φωνή μου, δόξα στον Θεό. Θέλω να απαντήσεις στο αίτημά μου, στο πρόβλημά μου. Θέλω να με ευλογήσεις, δόξα στον Θεό, αδερφοί». Είναι δυνατόν, αδερφοί, όταν ο Θεός δει την ανάγκη σου, δει την επιμονή σου, ώστε να ζητάς, να μη σε επισκεφθεί, να μη σε ευλογήσει ο Θεός? Δόξα στον Κύριο, αδερφοί. Θα το κάνει ο Θεός.
Έτσι αδερφοί πρέπει να μένουμε και να περιμένουμε όντως την ώρα του Θεού αδερφοί και ο Θεός να μας ευλογήσει. Και λέει ας είναι λέει τα ότα σου τα φιάσω προσεκτικά εις τη φωνή των δεήσεών μου. Πρόσεξε Κύριε τα λόγια μου. Ο Ιώβ σε μια στιγμή αυτό είπε. Μακάρι να ήξερα πού να βρω το Θεό. Θα πήγαινα λέει μπροστά του. Θα έφερνα όλα αυτά τα οποία έχω μέσα μου. Να πω γιατί συμβαίνει και το ένα, γιατί συμβαίνει το άλλο. Αυτό είχε πει ο Ιώβ αδερφοί. Δόξα στο Θεό. Πάω από εδώ, ο Θεός εργάζεται από την άλλη τη μεριά. Πάω προς τα εκεί, ο Θεός εργάζεται από την άλλη τη μεριά. Δόξα στο Θεό, ο Θεός κάνει το έργο του αδερφοί. Σημασία έχει εγώ να ζητώ το Θεό. Και έρχεται αυτή η ωραία στιγμή να πει έναν όμορφο λόγο, ε. Πέρασε τόσα ουγιο, τόσες δυσκολίες. Ο Θεός λέει μαλάκωσε την καρδιά μου, ε. Μέφτασε λέει μέχρι το χείος ακόμα και του θανάτου. Αλλά ο Θεός, βλέπετε αδερφοί, είναι αυτός ο οποίος μαλακώνει την καρδιά του ανθρώπου όταν ο άνθρωπος όντως αναζητάει τον Κύριο της δόξης αδερφοί, ε. Προσεκτικά Κύριε, άκουσε λέει τη δέλησή μου, ε. Αν βλέπεις εσύ λέει αμαρτία, πού μπορεί ο άνθρωπος να κρυφτεί αδερφοί, ε. Πού μπορεί να κρυφτεί ο άνθρωπος. Και σήμερα οι άνθρωποι τις αμαρτίες τις ζυγίζουν. Αμαρτία είναι μόνο μεγάλη, αμαρτία είναι μόνο άμα ξεφωνεύσει. Άμα κατηγορήσεις, άμα πεις, δεν είναι αμαρτία, μόνο άμα φωνεύσει. Δεν σκότωσα εγώ. Κι όμως, σκότωσες. Γιατί τον άλλο να θες να τον δεις, να τον καταργέσαι. Να πάθεις αυτό, να γίνει εκείνο, να φτάσει εκείνο εκεί, δεν φωνέψες. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε την πράξη για να πούμε ότι φωνέψαμε αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εμείς δεν πρέπει να σκεφτόμαστε με τον αυτό τρόπο. Ο άνθρωπος λέει, ο οποίος λέει, ξέρει να κάνει το καλό και δεν το κάνει, λέει είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία γιατί γνωρίζω ότι πρέπει να βάλεις ένα χέρι για να το κάνεις. Είναι αμαρτία, είναι αμαρτία. Ο άνθρωπος λέει του Θεού δεν πρέπει λέει, να καταργείται αλλά να ευλογεί. Βλέπετε αδερφοί, βγήκαμε από τον κόσμο και μπήκαμε σε μια νέα ζωή αδερφοί. Πρέπει να μάθουμε να περπατάμε με τα βήματα του Χριστού, να ακολουθάμε τον Κύριο. Πολλές φορές φταίμε. Δεν το λέει έτσι ο λόγος του Θεού αδερφοί το πάντε σήμα των και στερούνται τις δόξεις του Θεού. Δεν το λέει έτσι. Αλλά σημασία έχει αδερφοί ο άνθρωπος του Θεού και αν πέσει λέει ο δίκαιος και 7 φορές να πέσει ο δίκαιος πάλι λέει θα σηκωθεί. Θα πάει στον Κύριο. Κύριε έφτεξα. Κύριε έπεσα. Σκέφτηκα. Δόξα στον Θεό. Και ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος ελεεί αδερφοί. Σε έχει δόξα το όνομα του Θεού αδερφοί. Και λέει στο 4 κοντά λέει όμως σε σένα λέει είναι λέει συγχώρεσες ε. Παρασύ όμως είναι λέει συγχώρεσες. Και ο άνθρωπος αντί να ζητήσει τον Κύριο να τον ελεήσει ο Θεός δεν με συγχωράει εμένα ο Θεός. Και πού το ξέρεις. Ζήτησες. Ζήτησε και δεν σε συγχώρεσε ο Θεός. Δόξα στον Θεό. Ο Πέτρος ρώτησε πόσες φορές λέει πρέπει να συγχωρέσει τον αδερφό μου. 7 φορές. Δεν έκανε την ερώτηση. Τον αδερφό του, ε. Όχι λέει. 490 φορές. Ο Θεός δεν σε συγχωρεί. Δεν μας συγχωρεί αδερφοί. Δεν μας ελεεί ο Θεός. Με συγχωρείτε. Μας ελεεί αδερφοί. Να πηγαίνουμε και να ζητάμε αδερφοί το έλεος του Θεού. Τη χάρη του Κυρίου αδερφοί. Δόξα στον Κύριο. Ο σκοπός του Θεού αδερφοί είναι αυτός ότι όλοι οι άνθρωποι να σωθούνε αλλά ο άνθρωπος δεν θέλει. Δεν ζητάει το πρόσωπο του Θεού αλλά ζητάει πολλές φορές αδερφοί τα πρόσωπα των ανθρώπων. Δεν πάνε απευθείας στον Χριστό.
Αυτό πολλές φορές το κάνουν, αδερφοί, και οι θρησκείες, μπορώ να πω, που στέλνουν, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο, για να θεραπευτείς, και ένα σωρό, αδερφοί. Αντί να πάει ο άνθρωπος στη βρύση, πάει στο λιάκι που το έχει από κάτω, αδερφοί. Πάνε στη βρύση που το όνειρό είναι καθαρό, να πιείς, να το ευχαριστηθείς και να δοξάζεις τον Κύριο τις δόξες. Σε έχει δόξα το όνομα του Θεού, αδερφέ. Και λέει, δια να με φοβούνται, λέει. Δηλαδή να με σέβονται. Δόξα στο Θεό. Προσέμενα, λέει, τον Κύριο. Βλέπετε, πάλι, αδερφέ. Πάλι, λέει, περίμενα, λέει. Πρέπει να έχουμε υπομονή για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, αδερφέ. Να μην βιαζόμαστε εκεί, να περιμένουμε. Προσέμενε η ψυχή μου, λέει, και έλπισα επί τον λόγο, λέει αυτό. Δόξα στο Θεό. Η ελπίδα σου και η ελπίδα μου, ο λόγος του Θεού. Να λέμε πάντοτε αμήν στο λόγο του Θεού, αδερφέ. Μας υποσχέθηκε ουρανό, θα τον έχουμε τον ουρανό, αδερφέ. Μην αφήσουμε τον Χριστό. Μην αφήσουμε τον Κύριο της δόξης, αδερφέ. Πολλά θα δούμε, πολλά θα ακούσουμε. Μην αφήσουμε τον Χριστό. Τα χάσαμε όλα με τα αδερφιά. Χάσαμε και αυτή τη ζωή και τη μέλουσα ζωή, αδερφιά. Κατά με τον Χριστό μας περιμένει ο ουρανός και η δόξα του Κυρίου. Αμήν, αδερφιά.